φίλες και φίλοι του My Basket League, καλώς ήρθατε στην τελευταία αγωνιστική του κυπέλου της φετινής διοργάνωσης My Basket League Forum 4. Εδώ σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ των Κέρμιση, του Thunder και των Pelicans. Ήδη έχουμε ξεκινήσει το παιχνίδι, έρχεται το πρώτο καλάθι από τον Μαρουλάκη τον Βασίλη, ο οποίος ξεκινάει βασικό στο παιχνίδι, τρίποντο τώρα από τον Γράβο, είναι άστοχο τρίποντο από τον Γράβο. Άστοχο τώρα ο Μαρουλάκης, οι δύο ομάδες έχουν μπει γρήγορα μέσα στο γήπεδο. Τώρα έχουμε ισοφάριση. Έχουμε ισοφάριση τώρα από τον Δελιγιάννη, τον Δημήτρη. Μαρουλάκης, μέσα με περιπέτεια η μπάλα. 2-1 μπροστά οι Pelicans. Έχουν ξεκινήσει με εύστοξη θέση οι δύο ομάδες. Δελιγιάννης, Γράβος, για τρεις. Άστοχος ο Γράβος. Ριμπάουντ από τον Μαρουλάκη. Για τον Ζωίδη, έλμπογκ του Ζωίδη. Δεν μπορεί ο Μαρουλάκης να σώσει. Μπάλα πικέρνει. Καραγιαννίδης, Γράδος, Δελιγιάννης. Δελιγιάννης, Γιώργος και Δελιγιάννης Δημήτρης. Τα δύο αδέρφια ξεκινάνε μέσα στο παιχνίδι. Ο τελευταίος θα χάσει την προσπάθεια 45 για 3. Σταυροδήμος τώρα, ο οποίος είναι στην περιφέρεια, θα βγάλει για τον... Ο ίδιος θα πει να κάνει την προσπάθεια. Ζωίδης, άστοχος με το ταμπλό. Μαρουλάκης μαζεύει και πάλι ο Ζωίδης. Δεύτερη προσπάθεια, ξανά άστοχος. Σταυροδήμος το rebound, τρίτη ο άστοχος από τους Pelicans. Και ο Γράδος, άστοχος και αυτός. Το rebound όμως εκεί από τον Δελιγιάννη Δημήτρη, ο οποίος φαίνεται να μην έχει αντίπαλο μέχρι στη ρακέτα. Ψηλό παιδί, γεροδεμένο. Θα έχουν πρόβλημα οι Pelicans, φαίνεται μαζί. Του pick and roll παίζει και ο Ζωίδης με τον Μαρουλάκη. Δεν θα βγει, θα κλέψει ο Γράδος. Θα βγει έξω. Δελιγιάννης για τρεις. Άστοχος ο Δελιγιάννης από την κορυφή. Εδώ πρέπει να είναι ο Κουμπούλης, ο Κούμπουλας. Το 21. Μας συγχωρείτε τώρα για τη διακοπή, απλά είναι ένα λάθος εδώ. 21, μάλλον το νούμερο 22 είναι ο Κούμπουλας, ενώ ο Σταυροδήμος θα εστοχίσει για τρίποντο, θα κάνει το 2-4. Καλάθι όμως τώρα και από τον Δελιγιάννη τον Γιώργο. 3-4 τώρα, μειώνουν οι κυκέρδες του Thunder στον πόντο. Γράδος από την κορυφή, άστοχο. Ζωίδης, Κούμπουλας, άστοχος Κούμπουλας, Καραγιαννίδης για τον Δελιγιάννη Δημήτρη. Οι αδελφοί Δελιγιάννηδες είναι σαν τους αδελφούς Καλαϊτζάκηδες. Τέτοιο δίδυμο. Μας δίνει... τρίποντο από τον Καραγιαννίδη. Για έναν έτυχε, όπως έδειξε ο ρεύτης αναμέτρησης, ο κύριος Αλεξόπουλος. Ο Ζωίδης εδώ θα απαντήσει με δικό του πόντο. 5-4 μπροστά οι Pelicans. Διατηρούν το προβάδισμα. Όχι για πολύ. Καθώς ο Δελιγιάννης Δημήτρης θα βάλει τρίποντο, θα δώσει πρώτο προβάδισμα για το Πικέρνη. Και Ζωίδης απαντάει 6-7. Μία σου και μία μου στα τρίποντα για τις δύο ομάδες. Ξανά Γράδος από την κορυφή. Προσποιείτε. Περνάει ο Γράδος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ναι. 7-7. Και τώρα η μπάλα και πάλι για τους Pelicans. Στην ισοπαλία. Μαρουλάκης. Γυρνάει, δεν τον πρόλαβε καθόλου ο Γράδος, πετάει την μπάλα στο καλάθι με ταμπλό 8-7. Εδώ ο γύρος στην κίνηση από τον Δελιγιάννη, ο οποίος είναι ασταμάτητος 8-8. Και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Κούμπουλας, θα το κλέψει ο Καραγιαννίδης, ο οποίος θα κάνει και λάθος όμως στην πάσα. Ζωίδης, εύστοχος πολύ ο Ζωίδης, βοηθήσει την ομάδα του.
Κούμπουλας, άστοχος. Δελιγιάννη στο rebound. Και Γράδος, άστοχο το σουτ. Ζωίδης. Ναι, 8-10 νέο προπάθημα για τους Pelicans. Με το τρίτο τρίποντο του Ζωίδη, αν δεν κάνουμε λάθος. Το δεύτερο. Με συγχωρέσετε, φάουλ τώρα από τους Pelicans. Από τους Pelicans, θεωρείτε. Πρώτο ομαδικό, τρίποντο όμως και... Α, δίποντο είναι ξανά. Ξανά ωραία, δίνει δίποντο. Δεν έχουμε καλή ορατότητα και εμείς από εδώ. Εδώ ο Δελιγιάννης θα χάσει την προσπάθεια για την ισοφάριση. Ζωίδης. Ο Κούμπουλας εδώ πήγε να πάρει τα βήματα εκμεταλλευόμενος το μισμάτσο. Ο Καραγιαννίδης όμως του κάνει έξω το φάουλ. Κόβει τη φάση. Και Μαρουλάκης άστοχος. Ζωίδης στο rebound. Ναι, θα μαζέψει ο Ζωίδης. Δεν θα στοχίσει. Εκείνο ο Κούμπουλας θα πάρει το rebound. Είναι ο Σταυρόδημος, μας συγχωρείτε. Εδώ είναι ο Κούμπουλας, ο οποίος κάνει ένα έργο. Πέφτει το πάνω στον Καραγιαννίδη, παραλίγο να γίνει τραυματισμός εδώ πέρα. Τελιγιάννης, Γιώργος, άστοχος, rebound από το Γράδο και τώρα Τελιγιάννης, Δημήτρης για τρεις, άστοχος. Γράδος όμως, σώζει πάλι τη φάση. Θα πάρει το τρίποδο για τρεις. Ναι, 11-10. Νέο προβάδισμα για τους Clippers, City Thunder. Δελιγιάννης, Δημήτρης και Γράδος έχουν κάνει διαφορά. Στον πόντο του πάλι το μάτς. Ζωίδης. Ο Στάριος Ζωίδης τον Καραγιαννίδη θα τον νικήσει εύκολα. Θα κάνει το 11-11. Ναι, σοβαλέ στο παιχνίδι. Ο Γράδος διαφορετική άποψη καθώς βάζει κι άλλο τρίποντο και έχει κάνει το 13-11. Μαρουλάκης πήρε από το... από δεξιά του το σουτ, το έχασε τρομερή εδώ του Δελιγιάννη, του Δημήτρη, προσποίηση. Έβγαλε νοκάουτ τον αντιπαλό, του έχασε εύκολα το layup όμως. Ζωίδης, εδώ give and go πάσα, στη γωνία η μπάλα. Σταυρόδημος, airball, Δελιγιάννη στο rebound. Για τρεις ο Δελιγιάννη. Μέσα και αυτό, 15-11. Ρεσιτάλ τρυπώντων δεύτερο από το Δελιγιάννη στο παιχνίδι. Τρύποντο εδώ από τον, Καραντώνη. Και καλάθι από τον Δελιγιάννη τον Δημήτρη. Ο οποίος το είδαμε στην αρχή, σας το είπαμε, δεν βρίσκει αντίπαλο μέσα στη ρακέτα. Πολύ δύσκολο να μαρκαριστεί και το θέμα είναι ότι βάζει και τα τρίποντα. Ζωίδης, άστοχος, rebound από το Μαρουλάκι. Ξανά ο Ζωίδης. Δεύτερη αυτή την προσπάθεια. Καραγιαννίδης, ναι! 18-11 και παίρνουμε διαφορά 7 πόντων στο παιχνίδι. Η Πικέρμιση, η Thunder, δημιουργούν διαφορά και κάπου εδώ πρέπει εκτός από το Ζωίδη να βρει κι άλλο σκόρι για τους Pelicans. Δελιγιάννη, για τρεις. Και αυτό! Στα ουσίκος πόντους η Πικέρμιση, η Thunder. Καραντώνης, του κλέβει πολύ εύκολα ο Δελιγιάννης και θα πάρει από τα 7. Άστοχος τώρα. Rebound από τον Σταυρόδημο. Στη γωνία Ζωίδης, Μαρουλάκης, Σταυρόδημος. Γυρνάει, πετυχαίνει το καλά. Στους 8 η διαφορά τώρα. Μειώνει το Πικέρμι. Θέλει δουλειά ακόμα. Κράτος. Περνάει με τα βήματα. Πάσα πίσω από την πλάτη στον Δελιγιάννη. Μέσα. Σκοράρει και ο Γιώργος ο Δελιγιάννης. 21-12. Ζωίδης από 45. Με τα βλώ, δεν θα μπορέσει. Μαρουλάκης του έρχεται η μπάλα, θα το εκμεταλλευτεί. 21-13. Και τώρα τρίποντο από τον Δελιγιάννη τον Γιώργο, αστοχή. Ο αδερφός του Δημήτρης παίρνει τα βήματα, πολύ ωραία φάση, φάουλ. Δεύτερο ματικό τώρα και για τους Pelicans. Και Καραγιαννίδης. Με αντίπαλο τον Ζωήδη.
Γίνεται το screen από τον Δελιγιάννη. Δεν κάνει, δεν παίζει το πικεντρόλ ο Καραγιαννίδης. Άστοχος. Καραντώνης παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Σουτάρι, άστοχος. Ριμπάντα από το Ζωήδη. Άστοχος και αυτός. Ξανά ο Καραντώνης, ανανεώνει την επίθεση. Από τη γωνία. Σταυρόδημος, άστοχος. Δελιγιάννης. Γρήγορα αλλάζει πολύ με τον Καραγιαννίδη. Θα υπερκαταληφθεί ο Δελιγιάννης. Ναι, πολύ ωραία. Spin move στο κορμί του Σταυρόδημου. Και με το φλότερ αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Η διαφορά στους 9. Ζωήδης. Ο Καραντώνης που έχει πλεονέκτημα εκεί. Πάει double team ο Δελιγιάννης. Δεν τον αφήνει να σκοράρει. Θα έχει πρόβλημα ο Καραντώνης εκεί. Βγάζει έξω το μαρουλάκι. Και αυτό στον Σταυρόδημο. Ζωήδης από τα 3 μέτρα. Μέσα από το Ζωήδη. Κρατάει τους τον Πέλικανο ζωντανούς. Αυτό είναι που βάζει τα καλάθια. 22-14. Καραγιάννης άστοχος μαρουλάκι στο rebound. Και Σταυρόδημος εδώ θα δώσει στο μαρουλάκι την ασίστ. Δεν πρέπει να έχει βγει πάντως, ώστε να μετρήσει το καλάθι. Δεν υπάρχει καλάθι. Δεν είναι και η φάση επιλήψιμη. Κλέβουν όμως εδώ πέρα τώρα οι Πέλικανοι. Αυτό θα μετρήσει άμα πει όμως και μπαίνει μαρουλάκι για το 22-15. Και στην επίθεση το πικέρμι με τον Δελιγιάννη. Ποιο άλλον, αυτός θα κάνει τις επιθέσεις, αυτός θα πάρει και το τρίποντο. Πολύ άσχημο αυτό. Ζωήδης τρέχει να προλάβει να βγει έξω, θα κάνει λάθος όμως. Ο Καραγιαννίδης θα κλέψει την μπάλα. Ο άλλος, ο έτερος Δελιγιάννης, ο Γιώργος, παίζει με τον αδερφό του. Σταυρωτή. Step back. Φάουλ από τον Καραντώνη. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό του Δελιγιάννη ο Καραντώνης. Θα υποχρεωθεί να κάνει το φάουλ. Είναι το τρίτο μαδικό τώρα για τους Πέλικανς. Γράδος. Για 3 από 45 γράδους. Άστοχος. Ζωήδη στο rebound. Σταυροδήμος. Και πάλι για το Ζωήδη. Σταυροδήμος. Για 3. Άστοχος και τελειώνει η πρώτη περίοδος. Επικέρμη City Thunder The Pelicans στο 22-15. Έχτισαν μια διαφορά επικέρμη City Thunder. Την αξιοποίησαν και την έχουν διατηρήσει. Αυτά για την πρώτη περίοδο. Διακοπή για ένα λεπτό και σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστροφή στο κρυφτό της Νέας Πεντέλης. Επικέρμη The Pelicans στο 22-15. Ο Γράδος στα 6 δευτερόλεπτα η πρώτη επίθεση θα στοχίσει από τα 6-75 από τις 45 μήνες. Ο Ζωήδης, Σταυρόδημος, μέσα. Γράδος. Καραγιαννίδης. Δελιγιάννης μέσα και αυτός. 23-16. Ξανά σε τα ίδια φορά. Δεύτερο τρίποντο του Δελιγιάννη. Αυτός είναι ο Καραντώνης που δεν μπορεί να έρθει από τη γωνία. Κι άλλο άστοχο. 24-16. Το σκορ ήταν τρίποντο. Καραντώνης μετά το άστοχο του Δελιγιάννη. Κούμπουλας, άστοχος, δεν μπορεί να πάρει και την μπάλα. Κατ' όχι Κέρμη. Γράδος, μια επαναφορά του Δελιγιάννη. Παίρνει τα βήματα ο Γράδος, δεν βρίσκει διάδρομο. Δελιγιάννη 45, ναι! 26-16. Με έναν τρομερό Δελιγιάννη κάνει φοβερά πράγματα στην πρώτη σήμερα. Αυτό συμφέρνει το πικέρμι τόσο μπροστά και με τη βοήθεια του Γράδου βέβαια. Δεν παρακολουθεί το ρυθμό του είτε Πέλικανς. Σταυρόδημο. Πολύ ωραία πάσα και τον Καραντώνη. Εδώ δίνει φάουλο ο κύριος Αλεξόπουλος. Σωστά όπως πάνε και από εδώ. Δελιγιάννης, ποστάρει τον Καραντώνη. Με ισορροπία στο ένα πόδι δεν θα ειστοχίσει. Rebound από τον Κούμπουλα. Σταυρόδημος για τον Κούμπουλα και πάλι. Με τον Γράδο, double team εκεί, τους νικάει και τους δύο. Ο Κούμπουλας μειώνει σε 26-17. Σε νέα διαφορά, Γράδος προσποιείται, παίρνει τα βήματα. Καταπληκτική λήξη, τρεις αντιπάλους ο Γράδος. Έδωσε στο καλάθι, 27-17. 9:50 για το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ ο Κούμπουλας είναι αυτός ο οποίος έχασε το προσπάθειο για το καλάθι. Φάουλ τώρα το πρώτο ομαδικό εκεί για τους Πέλικανς στο παιχνίδι, στο πρώτο περίοδο. Αλλαγή τώρα έχουμε. Γκροσντάνοβιτς μέσα.
έξω ο Δελιγιάννης. Πρώτη προσπάθεια του Γκοζντάνοβιτς στο μάτς. Γυρνάει. Εδώ έχουμε φάουλ από τον... Είδαμε καλά, είναι ο Κούμπουλας. Κάνει το φάουλ. Τρίποντο πολύ, αυτό από τον Δελιγιάννη του Δημήτρη τώρα. Έρμπολη μπάλα. Καραντώνης. Μετά την επαναφορά. Δεν επιχειρεί το τρίποντο Καραντώνης. Δίνει μέσα την μπάλα για τον Κούμπουλα. Αυτός με τα μπλό προσπάθησε, δεν μπορεί. Κατά κράτος το rebound εκεί ο Γκοζντάνοβιτς. Γράβδος, άστοχος, καλά του Γκοζντάνοβιτς, κάνει την μπάλα. Και ο Δελιγιάννης δεν έχει πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. Κάνει το 28-17 και με την είσοδο του Γκοζντάνοβιτς στο μάτς. Οι Τεμπέλικας έχουν κι άλλο πρόβλημα στο κεφάλι τους. Δύο ψηλοί, δύο που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα μέσα στο γήπεδο για το Πικέρνι. Και να δούμε τώρα τι μπορούν να κάνουν οι Τεμπέλικας και γιατί φορτάλουν με τον Καραντώνα, ο οποίος με τον Καραντώνα να συγχωρείτε, θα χάσει από τη γωνία και άλλο τρίποντο. Τρίτο συνεχόμενο άφηστοχο. Δελιγιάννη για τρεις. Ναι! 30-17 και εκτοξεύει την διαφορά στους 13. 8 λεπτά για το τέλος. Άρχισε το Πικέρμι να ξεφεύγει στο σκορ. Δεν βρίσκουν εδώ με τον Καραντώνη θα βρουν ένα καλάθι, αλλά δεν βρίσκουν αντίδραση και ένα συνεχόμενο ρεκόρ για να μειώσουν τη διαφορά. Γκοζντάνοβιτς εδώ κάνει το πρώτο σουτ και τρώει μια μεγαλοπρεπές να φύγει τάπα από τον Καραντώνη. Έξω η μπάλα. Λάθος τώρα από τον Καραγιαννίδη. Είναι ο Γκοζντάνοβιτς εκεί όμως. Έχει παλεύει και σώζει την κατάσταση. Έτσι καλά. Jump shoot, σταματάει. Δεν θα το βάλει. Σταυρόδημος. Με τι παίζει ο Καραγιαννίδη. Εδώ τι έκανε. Ο Κούμπουλας πήδηξε. Και όταν έπεφτε στο έδαφος, προσπάθησε να κάνει να βάλει το καλάθι σαν airball. Ο Γκράδος όμως δεν θα το συγχωρήσει αυτό. Θα κάνει τη διαφορά 32-18 στους 14 πλέον. Τέλικαν πάστοχο το Κούμπουλας, Σταυρόδημος, Κούμπουλα. Θα ευστοχίσει αυτός μπροστά στον Δελιγιάννη τον Δημήτρη. Και τώρα Γκοζντάνοβιτς, Γκράδος, προσποιείται, πάλι κάνει την διακίνηση ο Γκράδος. Δίνει πολύ ωραία, δεν το καταλαβαίνει ο Γκοζντάνοβιτς, σώζει την κατοχή όμως. Και παίζει τώρα με πλάτη, βγάζει έξω για τον Δελιγιάννη, είναι καλή πάσα. Κολλημένος επάνω το Καραντώνης, παίρνει το από τον Καραγιαννίδη το screen. Δεν θα ευστοχίσει, θα το κάνει όμως ο Γκοζντάνοβιτς. Και να το θέμα που έχουν οι Τεμπέλικανς, το νέο τους πρόβλημα, το είπαμε. Όταν ο Δελιγιάννης είναι έξω, ο Γκοζντάνοβιτς είναι μέσα και το ανάποδο. Μαρουλής εδώ θα βάλει το καλάθι, θα κάνει το 32-20. Γκράδος τώρα. Με περιπέτεια μέσα από το Γκράδο. Έχουν και την τύχη μαζί τους. Η πικέρνηση της Άντερ. Στους 15 διαφορά εδώ. Προσπάθησε να πάρει το goal foul ο Μαρουλής. Ο Κούμπουλας συγχωρείται. Δεν τα κατάφερε. Πρώτο για τους πικέρνους στην περίοδο. 5-50 για το τέλος. Σταυρόδημος. Σταματάει. Διστάζει να πάρει το τρίποντο ο Σταυρόδημος. Τον Καραγιάννη μπροστά του. Δίνει πάσα στον Κούμπουλα. Μαρουλής για τρεις, σαν να πάταγε και τη γραμμή. Ο ίδιος το rebound. Καραντώνης. Για τον Μαρουλάκη. Τίποτα. Άστοχα όλα τα σούτ των Τεμπέλικανς. Γκοζντάνοβιτς, άστοχο. Καραντώνης. Κοστάριο Σταυρόδημος. Καραντώνης, Κούμπουλας, παίρνει τον αριστερό διάδρομο, βγάζει έξω για τον Μαρουλάκη και αυτός για τον Καραντώνη. Αριστερό διάδρομο, τους περνάει όλους με ταμπλό σκοράρι, πολύ ωραία προσπάθεια και ωραίο καλάθι από τον Καραντώνη. Τη γωνία που σπείτε, ο Δοστροτήρας, ο Δελιγιάννης, καλάθι και φάουλ. Εξαιρετικός, εκπληκτικός παίχτης. 36-21, 4-40 για το τέλος. Στους 15 διαφορά και μπορεί να πάει και στους 16. Έχουν πατήσει γκάζι οι
επικέρμηση του Thunder μετά από αυτό το τελικό ξεκίνημα της πρώτης περίοδου όταν και βρίσκονταν πίσω στο σκορ. Έκαναν 34-21. Airball τώρα ήταν τον Καραντώνη, το Airball Assist που έχει έρθει φέτος στα γήπεδα του My Basket League. Απ' τη γωνία ο Καραγιάννης δεν μπορεί. Καραντώνη. Κούμπουλας περνάει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 37-22 και Γκοζδάνοβιτς. Αφού ξεκινάει την επίθεση. Γράδος, για τρεις ο Γράδος. Άστοχος, Σταυρόδημος. Κούμπουλας μέσα κι αυτό. Συνεχόμενα δύο καλά για τον Κούμπουλα. Στους 14 διαφορά. Βελιγιάννης Γιώργος. Τώρα αυτή είναι το σύστο. Σκάσε. Έχει πάρει τη θέση στο δεχτούτη στο παιχνίδι. Σταυρόδημος. Έπρεπε να καλάσει ο Σταυρόδημος. Δεν πήρε χαμπάρι ο Καραντώνης. Καραγιαννίδης έξω. Γράδος. Δεν βρίσκει διάδρομο. Πολύ ωραία άμυνα εδώ από τον Καραντώνη που θα καταλήξει με φάουλ. Στη δεύτερη η προσπάθεια να εισβάλλει μέσα στην ρακέτα ο Γράδος ο Καραντώνη που κάνει το φάουλ. Καραγιαννίδης. 3 λεπτά για το τέλος. 4 μαγικά για τον Pelicans. Από το επόμενο βολές η επικέρμηση στην Thunder. Και ξανά η διακίνηση, ξανά οι δύο καλάθι. 37-20. Γκοζδάνοβιτς θα χάσει εδώ την μπάλα από τον Σταυρόδημο. Κούμπουλας Μαρουλάκης από 45. Άστοχος ο Μαρουλάκης. Rebound από τον Καραντώνη. Και λάβος από τον Καραντώνη. Αλλά τι έχει δώσει ο κ. Βετσόπουλος. Φάουλ. Φάουλ έχει δώσει. Αν ήταν φάουλ ήταν το πέμπτο. Φάουλ ήταν αυτό. Μισό! Καλύτα! Πολύ μισό! Να το χρόνο. Α, δεν ήταν φάουλ. Μας χωρείτε και μην μπερδευτήκαμε, νομίζω ήταν φάουλ. Ήταν λάθος από τους Pelicans. Δεν το καταλάβαμε και εμείς καλά. 37-25. Και τώρα είναι το πέμπτο ομαδικό φάουλ για τους τυπικά γηπεδούχους, με τον Γκροντάνοβιτς στην πρώτη βολή του παιχνιδιού μετά από 23 λεπτά περίπου. Άστοχη κοντή πρώτη βολή. Μαρουλάκη, Σταυρόδημο από τη 45 από την αριστερή πλευρά θα αστοχίσει. Από την άλλη τώρα ο Βράδος αστοχεί και αυτός. Μαρουλάκης, Κούμπουλας, πάλι τώρα και από τον Γκροζδάνοβιτς και από τον Τελιγιάννη Γιώργο. Δύο πάλι στην διαφάση με την κυβέρνηση του Thunder. Ξεκινάει τώρα η επίθεση με τον Σταυρόδημο. Για τον Καραντώνη, περνάει ο Καραντώνη, δεν του κάνει την παρήμπαλα. Παίρνει ο ίδιος και του παίρνει την μπάλα, του κλέβει το πρωτοβόλι ο Γράδος, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Αν δεν κάνουμε λάθος, ή απλά έχει δώσει την μπάλα εκεί. Έτσι είναι αυτό. Βγήκε απλά η μπάλα, δεν έχει σφυρίξει φάουλ. Καραντώνη και ο Γράδο έχει πλεονέκτημα. Εδώ έχει βλεστήσει, αλλά δεν είναι φάουλ, λέει ο ρε της αναμέτρησης. Ξέρουμε, τέταρτο ομαδικό τρίος που κερδίζει το Thunder. Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη, από όταν το είδαμε. Παρ' όλα αυτά το έχει πάει εξαιρετικά και ο Βαλιτσόπουλος είναι όπου παιχνίδι. Στους 12 λοιπόν η διαφορά. Η κέρμιση του Τεμπέλικα 37-25, 10 δευτερόλεπτα. Τελευταία επίθεση για να δούμε. Για το επικέρμι θα είναι, έκλεψε ο Γράδος. Δελιγιάννης, Καραγιαννίδης για 3. Και η μπάλα δεν μπαίνει η μπάλα. Έξω θα προλάβει, ναι! Άστοχος όμως ο Σταυρόδημος στο τελευταίο σου για το πρώτο ημίχρονο, το οποίο θα λήξει υπέρ του Πικερμίου με διαφορά 12 πόντων. 37-25, θα κάνουμε μια διακοπή για λίγα λεπτά και θα επιστρέψουμε μαζί σας για το συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο. Επιστροφή για την τρίτη περίοδο.
Λόγω τεχνικού προβλήματος χάσαμε τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα, θα μας συγχωρέσετε. Η κέρνηση τη Thunder the Balkans στο 37-25. Ο Δελιγιάννης ξανά έχει ξαναπεράσει ξανά στο ματς και βάζει τη σφραγίδα του. Αυτός είναι 39-25, το ματς 14. Ξανά προβάδισμα για το πικέρμι 14 πόντων. Προσπαθεί να απαντήσει ο Ζωήδης. Δεν θα ευστοχίσει ο Ζωήδης. Μαρουλάκης. Καραντώνης. Δίνει για το Μαρουλάκη. Περιμένει μέσα ο Κούμπουλας, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Δελιγιάννης airball μετά το εύστοχο πρώτο τρίποντο στην τρίτη περίοδο. Αυτό δεν θα μπει μέσα. Καραντώνης. Θα το πάρει. Ναι, θα το πάρει. Άστο. Γκρος Ντάνοβιτς εκεί στους εφέρες πηδάει και δίνει, παίρνει το rebound. Δελιγιάννης. Δίνει για τον Καραγιαννίδη. Γκρος Ντάνοβιτς πολύ ωραία. Θα πάρει το καλάθι, θα βάλει και το φάουλ. Τρώει την προσποίηση ο Κούμπουλας. Υποπέφτησε φάουλ. 40-25 και μία βολή για τον Γκρος Ντάνοβιτς. Έχει την ευκαιρία να φέρει το μάτς στη μέγιστη τιμή της διαφοράς του. Στους 16 πόντους δεν έχει ξαναπάει το παιχνίδι. Αυτή η βολή είναι μέσα. Είναι και ο παίκτης που έχει βαρέσει, ο μοναδικός που έχει βαρέσει βολές σήμερα. Ο Γκρος Ντάνοβιτς, μία μέσα, μία έξω. Ζωήδης από το high post, άστοχος. Δελιγιάννης, Γιώργος στο rebound. Και τα δύο αδέρφια μέσα. Ο Δημήτρης τώρα. Για τρεις από την κορυφή με αντίπαλο τον Καραντώνη, θα αστοχίσει. Υπερβολικό τώρα το τρίποντο του Δελιγιάννη. Παίρνει ο Ζωήδης, προσπαθεί να περάσει πάσα εκεί από την κλειδαρότρυπα. Αλλοιώνει τη ροχιά της μπάλας ο Γκροσδάνοβιτς και κλέβουν οι επικέρμισοι του Thunder. Θα αστοχίσει ο Καραγιαννίδης, η Παλαιστάβα Σταυρόδημο. Ζωήδης από την κορυφή για τρεις, δεν του κάνει χάρη η μπάλα. Τώρα θα βγει από τα χέρια. Από τα χέρια του Καραγιαννίδη. Καλάθι και φάουλ τώρα, πολύ ωραία κίνηση από τον Κούμπουλα. Δεν είχε βγει βέβαια εδώ ο Κούμπουλας, δεν ξέρουμε το καλά. Μέτρησε η αναμέτρηση, 41-26 και μια βολή για τον Κούμπουλα. Μέσα η βολή από τον σέντερ των Τεμπέλικανς, 41-27. Ξαναρίχνει για τον 14. Είναι σταθερά όμως εκεί σε αυτό το σημείο του παιχνίδι. Πολύ ωραία. Ασίστ του Καραγιαννίδη για τον Γκρος Ντάνοβιτς. Δεν μπορούν να σταματήσουν με άλλο τρόπο. Κάνουν το φάουλ των Pelicans. Δεύτερο ομαδικό στην τρίτη περίοδο. Ενώ έχουν περάσει τα πρώτα 3 λεπτά. Μπαίνει πολύ ωραία. Ο Δελιγιάννης παίρνει όλους πάνω του. Ασίστ τον Γκρος Ντάνοβιτς και έχει γίνει φάουλ κατώ. Δεν έχει μερίσει το παλάτι. Όχι όπως λέει ο κ. Αλεξόπουλος. Παραμένει 41-27. Βγάλαν πολύ ωραία φάση η επικέρδηση του Thunder. Μπάλα φτάνει στο Δελιγιάννη, λες τη Μαγνήτη. Άστοχος αυτός, είναι ο Γκρος Ντάνοβιτς που θα ανανεώσει την επίθεση. Και αυτό το δίδυμο. Πολύ δύσκολο να το μαρκάρεις. Ο άλλος Δελιγιάννης, ο Γιώργος. Θα αστοχίσει, προσπαθεί να κλείσει ο Δελιγιάννης, δεν μπορεί. Η μπάλα του Καραντώνη. Ζωήδης. Γυρνάει. Δεν σκοράρει. Μπάλα δεν έχει παίξει περίπου παιχνίδι. Δελιγιάννης Γιώργος με άμυνα, ναι, 42-27, στους 15 ξανά από τη γωνία Ζωήδης, προσποίηση, σουτ, έξω, άστοχο. Δελιγιάννης με το που πήρε την μπάλα, το ίδιο αποτέλεσμα και αυτό. Ζωήδης δίνει πολύ ωραία μέσα από τον Κούμπουλα, τάπα στα ίσια από τον Γκροσδάνοβιτς, φάουλ όμως έχει δώσει ο κ. Αλεξόπουλος. Δεύτερο για τους πικέρνες στην τρίτη περίοδο. 8,5 λεπτά για το τέλος. Μαρουλάκης. Ας το πω, ο Μαρουλάκης πήρε αυτό το τρίποντο. Δεν έχει πάρει πολύ προσπάθεια σήμερα. Γκρος Ντάνοβιτς εδώ θα έκανε μαντάρα. Ο Ζωήδης μέσα, 42-21 στους 13. Το θέμα των Pelicans είναι να ρίξουν διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, να πάρουν ψυχολογία που το κάνουν εδώ με τον Ζωήδη. Δεν έχει βγει ο Ζωήδης όμως, δεν θα μετρήσει το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι. Ο κ. Αλεξόπουλος όμως δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Το μετράει 42-29. Όχι. 42-30, μας συγχωρείτε.
και Καραγιαννίδης. Εδώ έχουμε αλλαγή, σταματάει το παιχνίδι. Έξω ο Κούμπουλας. Στη θέση του ο Σταυρόδημος. Γελιγιάννης Γιώργος. Δεν θα πετύχει το καλάθι ώστε να πάει και σε μια βολή. Τέταρτο από τον Πέλικαν. Από το επόμενο επικέντρο έχουν βολές. Καραγιάννης από την γωνία. Στη βάση του ταμπλό. Ζωίδης. Άστοχο. Rebound. Του Καραγιάννη φτάνει μπάλα. Άστοχο 45. Πολύ εύκολα. Γιάννη. Δεν μπορεί κανένα να το σταματήσει. Goal foul. 43-30 και μια βολή για τον οδοστρωτήρα. Καραγιαννίδη, βλέπετε εδώ ανοίγει τα χέρια, κάνει διατάσεις την ώρα που είναι στις βολές. Πραγματικό κτίνος φαίνεται μπροστά στους υπόλοιπους. Βελιγιάννης, the beast. Δημήτρης. Μαρουλάκης τώρα εδώ με το αριστερό δεν μπόρεσε να τελειώσει την πάση. Από τα χέρια του ίδιου η μπάλα έξω για το πικέρμι. 44-30, 5,5 λεπτά για τη λήξη του. Της περίοδου. Σταυροθέσει εδώ πέρα από τον Δελιγιάννη. Step back. Γιατί. Ναι! Τριποντάρα από τον Δελιγιάννη. 46-30. Στους 16 και πάλι διαφορά. 7ο του ψηλού του forward του πικερμίου στο παιχνίδι. Τους έχει διαλύσει. Ζωίδης. Άστοχο. Σέρμπολ. Και πάλι ο Δελιγιάννης. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Ο Big D, όπως γράφει η φανέλα του. Pick and roll εδώ πέρα με τον Γκροσδάνοβιτς. Τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Είναι εξωπραγματικοί, είναι τρομεροί. Είναι από άλλο πλανήτη σήμερα. Και οι δύο. Καραντώνης. Χωρίς ψυχολογία τώρα. Τα σουτ των Τεμπέλικανς. 47-30. Δελιγιάννης Γιώργος. Γκροσδάνοβιτς. Γκράδος. Έχει να φανεί όλα. Και αυτός, ναι! Ο Γκράδος σήμερα. Έχει κάνει την μπάλα να κάνει περίεργα παιχνίδια πάνω από τον Στεφάνη. Τα τρίποντά του μπαίνουν μετά από 2-3 αναπηδήσεις πάνω στο Στεφάνη. Μπάλα. Ζωίδης. Ζωίδης δεν βρίσκει πάσα τώρα. Θα τη βρει τελικά πίσω από την πλάτη τον Μαρουλάκη. Αυτός για το Σταυρόδημο. Μέσα επιτέλους καλά τη 49-32. Γράδος. Φάουλ τώρα εδώ δεν το δίνει ο κύριος Αλεξόπουλος. Κι άλλο φάουλ εδώ πέρα βολή για τον Γράδο. Στους 17 η διαφορά. Μία βολή για τον Γράδο. Από το επόμενο δύο βολές για το Πικέρμι. Τη βάζει ο Γράδος. Πενιντάρισαν οι Πικερμιώτες. Εδώ fake move από τον Σταυρόδημο, όμως ο Γκροσδάνοβιτς τον έχει πάρει χαμπάρι και Big D άστοχος. Ο ίδιος όμως εκεί με τον Γκροσδάνοβιτς κάνουν πάρτι και παίρνουν και πάλι την μπάλα. Περνάει το Ζωίδη. Βγάζει για τον Γκροσδάνοβιτς. Θα χάσει αυτή την μπάλα. Και εδώ ο Σταυρόδημος τι κάνει. Στέλνει την μπάλα στη νέα πεντέλη, στην παλιά πεντέλη από τη νέα. 50-32. 3 και 10 για το τέλος της τρίτης περίοδου, στις 18 η διαφορά. Στο μπάσκετ ποτέ μιλες ποτέ, αλλά προβλέπουμε ότι η Κέρνη City Thunder από τώρα έχουμε εξασφαλίσει το ροτ του Λαγόνα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει τέτοια ρελάν στην τέταρτη περίοδο. Θα πρέπει να γίνουν φοβερά πράγματα για να αλλάξει αυτό. Ας δούμε όμως τη συνέχεια. Γκράδος, άστοχος, Ζωίδης, Μαρουλάκης, με ταμπλό μέσα, 50-33, μειώνει 17, Γκροσδάνοβιτς, η μπάλα του κάνει το χατήρι, το τσίρκο του που έκανε τώρα η μπάλα, 10 αναπηδήσεις πάνω στο Στεφάνη ξανά και έτσι όχι. Δεν μπορούν να τα βάλουν και με την τύχη τώρα οι Τεμπέλικανς. Σε αυτούς δεν κάνει τη χάρη μπάλα. Γκροσδάνοβιτς και Γράδος έχουν κάνει... έχουν κάνει Λούνα Πάρκ την Στεφάνη των Τεμπέλικανς. Εδώ ο Δελιγιάννης ο Γιώργος. Πολύ άστοχος. Ξανά στο Γράδο μπάλα. Θα σταματήσει αυτό το 45. Θα το πάρει, θα το βάλει.
επιτέλους και ένα που κάνει κλάτσο το γητάκι. 54-33 για τους Βεδούχους. 21 είναι φορά η στάση, Blackjack. Ζωίδης. Άστρος. Τελιγιάννη. Πίγδη, παρακαλώ, ναι και αυτό, 56-33. Ένα και 25, Μαρουλάκης. Τώρα πετάει την μπάλα, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Δελιγιάννης θα δώσει στον Κροσδάνο ότι περιμένει την κορυφή, όχι θα πάρει ο ίδιος ο σουτ. Θα στοχίσει, ο Γράδος τρυπώνει μέσα σε όλους. Θα βγάλει την μπάλα έξω, όχι, ο ίδιος θα ματάει. Για τρεις, ούτε αυτός θα μπορέσει. Καραντώνης τώρα, με τον Δελιγιάννη μπροστά του. Ένα λεπτό για το τέλος της περίοδου. Με ισορροπία στο ένα πόδι ο Γιώργος. Μπάλα είναι για τους πικέρνους, το συζητάνε λίγο τώρα με τον διαιτητή. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος. Δελιγιάννης Γιώργος, αστοχός. Γράδος. Όλα τα επιθετικά τώρα και όλα στο πικέρνι. The Pelicans έχουν σταματήσει το τσάμι πλέον. Και ο Junior Δελιγιάννης είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το rebound και θα, μετά το φάουλ που έγινε, θα εκτελέσει δύο βολές. 23,6 ο τέλος αυτός του Δελιγιάννη. Μέσα η δεύτερη. 57-33. Μαρουλάκης, ναι! Για τρεις ο Μαρουλάκης. 57-35. Τελευταία επίθεση τώρα για τους επικέρδες στη Thunder. 12 δευτερόλεπτα, 11. Τελευταία 10 για την επίθεση. Η μπάλα στο Big D. Να δούμε τι θα κάνει. Το 24 θα δώσει στον αδερφό του. Αυτός από τα 7. Άστοχο το ταμπλό. Κράτος μαζεύει. Δεν προλαβαίνει να κάνει το σουτ. Λίγη τρίτη περίοδος. 22, 57-35 οι πικέρνες οι Thunder έχουν προβάδισμα νίκη. Είναι αυτοί που λογικά στο τέλος θα πανηγυρίζει το ροζ αγώνα. Απομένουν 12 λεπτά για να το μάθουμε και επίσημα. Διακοπή για ένα λεπτό και σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστροφή στην τέταρτη περίοδο. Τελευταίο 12 λεπτό στο κλειστό της Νέας Πεντέλης. 57-35, να δούμε αν έχουν από θέματα οι The Pelicans, να δούμε αν οι Pelicans θα συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Ο Big D, άστοχος, έχει μαγνήτη ο αδερφός του όμως, παίρνει την μπάλα μετά το rebound. Ζωίδης, στη γωνία Σταυροδήμο. Θα το βάλει αυτό, όχι, κακό. Επιστρέφει η μπάλα στον ίδιο, ξανά στο ίδιο σημείο της ρακέτας, της Στεφάνης Πασχολείται. Γράδος. Από την κορυφή. Κοντό και αυτό το σουτ. Θα του κλέψει την μπάλα όμως. Απρόσωπος ο Κούμπουλας. Ψηλά. Την ξαναδίνει ο Γράδος. Χωρίς το θέλει φυσικά. Ζωίδης. Και πρέπει να ξεκινήσουν τα τρίποντα οι Pelicans αν θέλουν να πλησιάσουν. Περαβάζουν βέβαια κιόλας. Γράδος. Ωραία προσπίση. Fake move και τάπα τον Καραντώνη στα ίσια. Κατέβασε τον Γράδο. Έσβησε τα φώτα στη Νέα Πεντέλη. Ο Καραντώνης. Ο Γράδος δεν κατάλαβε από πού του ήρθε. Καραγιαννίδης. Κλέβει κιόλας εδώ την μπάλα ο Καραντώνης. Μια τάπα και ένα κλέψιμο στο Παλμαρέτου. Γράδος άστοχος. Δεν παίρνει μια άτυπη ρεβάνς ο Γράδος. Καραντώνης, Κούμπουλας. Άστοχος από πάρα πολύ κοντά. Έχασε τέτα τέτοι με άδειο τέρματο ο Κούμπουλας. Δεν θα μειώσει στους 21. Πέρασε το πρώτο 1,5 λεπτό στην τέταρτη περίοδο. Και Big D. Προσπαθεί να περάσει, τον κλείνουν εδώ. 2, δεν έχει πρόβλημα, τελειώνει και αυτές τις φάσεις. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα, έχουμε χάσει τα λόγια μας. Φοβερός, Καραντώνης για 3, μέσα. Καραντώνης λες και έχει αλλάξει εντελώς την τέταρτη περίοδο σχέση με τις άλλες τρεις. Τα βάζει, τα κάνει όλα και συμφέρει. 58-57, σχέση με τη διαφορά. Ζωίδης, Κούμπουλας,
με μεγάλη καμπύλη μπάλα από τον Κούμπουλα. Γράδος. Δελιγιάννης Γιώργος. Άστοχος το είναι φάουλ όμως. Πρώτο ομαδικό για τους για περίοδο. Και Κούμπουλας. Καραντώνης. Καραντώνης στο Ζωήδη. Βγαίνει μπάλα. Παίρνει αυτά τα βήματα, πάει πίσω για να βάλει το τρίποντο. Εύστοχος 50-40 στους 18 η μπάλα, το σκορ, με συγχωρείτε, μπράβο. Δελιγιάννης, ο Τζούνιορ είναι αυτός. Χορεύει ο αδερφός του, έτοιμος, νόμιζε ότι θα μπει το καλάθι, εδώ προσπίσει πάνω στο κράδο. Ο οποίος έχει χαθεί, για να δούμε όμως θα πάρει τη ρεβάνθ εδώ. Ούτε τώρα. Καραγιάννη στο rebound, θα σώσει. Εδώ ο Σταυρόδημος είναι. Ζωήδη ζητάει ο Κούμπουλας, Ζωήδη σταματάει για τρίτα την κορυφή. Δεν θα το βάλει. Δελιγιάννης Γιώργος στο rebound. Στο γράδο ξανά η μπάλα. Ο Τζούνιορ τώρα γυρνάει. Δεν δίνει τον αδερφό του. Πολύ ωραία προσπάθεια και μέσα. Νικάει τον Καραντώνη και κάνει γράφει το 59-40. Τρώει προσποίηση, εδώ δεν ξέρουμε που πήγε. Ο Καραγιάννης, όμως ο Κούμπουλας θα χάσει άλλο ένα ίδιο. Καραγιάννης θα κάνει το έργο, θα επιστρέψει έτσι με αυτόν τον τρόπο την μπάλα στους Τεμπέλικαν. Σταυρόδημος, από τη γωνία, άστοχο. Κούμπουλας του ήρθε η μπάλα, την πέταξε, το βάλε, μείωσε 59-40. Ένα, εδώ ο Γράδος κι άλλο λάθος. Ζωήδης, μέσα 59-43 στους 16. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και time out τώρα από το Πικέρνι. Λογικό ήταν, τους έλειξαν τη διαφορά στους 16 από τους 23. Σε 34 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Επιστροφή στο κλειδό της Πεντέλης. Πικέρνι City Τεμπέλικαν 59-43. Πολύ καλό το κλίμα για το Πικέρνι που έχει την διαφορά. Αυτός είναι ο MVP. Αν είπαμε στις κερκίδες κόσμο θα το φωνάζαμε, θα το κραβάζαμε. Βάζει το ένα αυτό του τρίποντο. 61-43 ο Καραντώνης δεν απαντάει, Γράδος. Μετά το time out πήρε την μπάλα ο Δελιγιάννης, σκόραρε αμέσως. Πα, φάση που βγάλανε εδώ το Πικέρνι. Όμως ο Καραγιαννίδης τη σκότωσε εντελώς και ο Ζωήδης θα του το πληρώσει. Γράδος τώρα είναι μέσα, επιτέλους! Το έβαλε, 63-44. Έβδομο για τον Γράδο. Ζωήδης γυρνάει πάλι τη διακίνηση. Δεν μπορούνε με ένα πόντο και με μονόποντα να ελπίζουνε. Λιγιάννης. Απ' τη γωνία, Ζωήδης. Μέσα! 63-46. Δίποντο από το Ζωήδη. Ου! Γράδος προσφέρει και θέαμα. Βάλτο! Βάλτο αγόρι μου! Στην έδωσε την ασίστ. 64-46. 65-46. Κι άλλο το Δελιγιάννη. Από τα 7,5. Κι αυτό! 67-46. Έχει βάλει φωτιές στα γαλάδια ο Δελιγιάννη σήμερα με τον Γράδο παρέα. Κούμπουλας άστοχος, Καραντώνης εδώ το rebound. Πόντος για τους Τεμπέλικανς. 6 λεπτά για το τέλος και δεν σταματάνε οι Πικέρνες στην Thunder. Και μετά από μια φοβερή assist έρχεται το airball. 67-46, 5-50 για το τέλος του παιχνιδιού. Καραντώνης μέσα από τον Καραντώνη. Απαντάει 67-48. Δελιγιάννης, καλό, όχι, σειρά του να κάνει έρμπολ. 5,5 λεπτά, Ζωήδης από την γωνία. Τώρα οι ομάδες βαράνε τρίποτα, εδώ μια πιρουέτα, νομίζαμε ότι είναι στην λίμνη των κύκνων ο Καραντώνης, έτσι όπως χόρευε μέσα στην ρακέτα, το έβαλε, 67-49, καλάθι. Και πάμε τώρα, Γράδος, απ' την κορυφή, όχι, άστοχο, Καραντώνης, Ζωήδης, καλά κάνει και σουτάρει,
Αυτό πρέπει να κάνουν. Δεν έχουν χρόνο οι Pelicans να κάνουν κάτι άλλο. Βελιγιάννης Γιώργος. Give and go με τον Κράδο. Καλαθάρα. Το μετράει ο ρεύτης αναμέτρησης. 68-49. Προσφέρει και ο Junior θέαμα εκτός από τον αδερφό του. 4-45. 49-68. Στους 19 η διαφορά. Σε αυτά τα επίπεδα, 20αρίσαμε λοιπόν, 69-49, 4-35 για το τέλος του παιχνιδιού. Όλα έχουν εκδοθεί εδώ στο τύπο του Πεντέλης. Από εδώ και πέρα οι δύο ομάδες βάζουν καλά και ποσοτάρουν για τη χαρά του παιχνιδιού. Κλέβει ο Γράδος, πολύ εύκολα στον Πλουτάνου που πέρασε και αυτός στο παιχνίδι. Δελιγιάννης για τον Μαρούδη, για τον Κουμπουλά. Ο Κουμπουλάς Γράδος έξω για τον Junior. Αυτός η μπάλα πίσω από τον Παυλό δεν αντίθεται πουθενά. Συνεχίζεται κανονικά η φάση. Γράδος σταματάει. Θα αστοχίσει. Κουμπουλά στο rebound. Σταυρόδημος. Ζωίδης. Κι άλλο Ζωίδης. 70-51. Ψηλόσκορο το παιχνίδι. Για την άλλη πλευρά τώρα ο Ζωίδης. 2-2 για τον Ζωίδη, 70-53. Γκροσδάνοβιτς. Δεν υπάρχει χρόνος για τους Τεμπέλικαν τώρα που άρχισαν να τα βάζουν. Φάουλ τώρα, τρίτο ομαδικό λεπτό του Τεμπέλικαν. 53, 3-25. Και Γράβο. Περνάει. Πολύ ωραίο πικενόλου τον Γκροσδάνοβιτς. Πάσα πίσω από την πλάτη. Wow. Εξαιρετική φάση από τον Γράδο με τον Γκροσδάνοβιτς. Τελείωσε ο forward την φάση. Καραντώνης. Δίνει τον Κούμπουλα. Double team τώρα πάνω στον Κούμπουλα. Του τρώει την τάπα από τον Γκροσδάνοβιτς. Εντυπωσιακές φάσεις στο τελευταίο 12 λεπτό. 71-53. Ζωίδης. Πάσα American Football ήταν αυτή από τη μια στάρη πλευρά και την αξιοποιεί highlight of the Belgian στο παιχνίδι ήταν αυτό. Λες και πέταξε το πεπόνι από τη μια πλευρά στην άλλη και έκανε το touchdown από αριστερά ο Σταυρόδημος. Εδώ πολύ ωραία βγάζει έξω ο Δελιγιάννης. Ξανά airball από τον Γράδο. Έχει βάλει 8 και πρέπει να έχει κάνει και 5-6 έρμπολ ο Γράδο στο παιχνίδι. Ο Καραντώνης θα τον βάλει, θα ευστοχίσει, θα κάνει το 71-57. Junior μέσα. 72-57. Έτσι θα τους ξεχωρίζουμε. Ο Junior και ο Big D. Πολύ μεγάλο για να λέμε Δελιγιάννης Δημήτρης και Δελιγιάννης Γιώργος. 15 διαφορά, 72-57. Τάπα τώρα εδώ πέρα πάνω στο Ζωίδη. Από ποιον τον Γράδο ήταν, τάπα από τον Κοντό. Εδώ ο Ζωίδη θα πάρει το του πίσω. Τρίπλα πίσω από την πλάτη ο Γράδος. Θα σηκωθεί, όχι, δίνει και την μπάλα στον Junior. Ο Junior έξω για τον Γκροσδάνοβιτς. Θα πάρει τα βήματα, αριστερό lay-up. Χτυπάει την μπάλα στο ταμπλό. Και ο Ζωίδη. Άστοχο. Γκροσδάνοβιτς και στο rebound. Eurostep, ανάποδο lay-up. 73-57, 1-18 για το τέλος. 73-58 με το καλάθι του Κούμπουλα. Γράδος, Γκροσδάνοβιτς. Τίποτα, την μπάλα έχει ακουμπήσει ο Ζωίδης. Κατοχή για τους Κέρνι και τώρα ο Big D. Ο Δελιγιάννης δεν φαίνει για να πάρει το χειροκρότημα. Μένει μέσα και ακόμα σουτάρει. 73-58. Γράδος παίζει άμυνα στο Ζωίδη, τον δυσκολεύει. Ζητάει βήματα από τίποτα διευθυντής. Ωραία φάση εδώ από τους Τεμπέλικαν. Δεν πρόλαβε ο Γκροσδάνοβιτς να κάνει την τάπα στο Κούμπουλα. 73-59. Ο Junior αστοχή. Ζωίδης ξανά για τρεις είναι. Όχι, πρέπει να ήταν για ένα πόντο, πάταγε. Δεν πατάει σίγουρα ο Γράδος. 75-59. Αυτός είναι που θα σφραγίσει το τελικό σκορ. Εδώ το καλάθι μετράει, έχει βγει ο Ζωήδης. 75-60. Να δούμε αν θα κάνουν επίθεση τώρα επικέρμιση τη Thunder.
Όχι, δεν θα κάνουν επίθεση. Το σκέφτεται ο Γράδος. Πολύ μεγάλη νίκη για το Πικέρμι. 15 πόντους διαφορά με MVP. Προφανώς το Δελιγιάννη, τον Γιώργο ή αλλιώς τον Δημήτρη ή αλλιώς τον Big D, ο οποίος ήταν φοβερός και τρομερός. Το ίδιο και ο Γράδος που έβαλε 8 τρίποντα. Δεύτερος στη σειρά μετά τα 11 του Big D. Αυτά από εμάς. Πολύ καλή ομάδα και η Τεμπέλικαν. Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν όμως τον εξέφρενο ρυθμό του Πικερμίου. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, το My Basket League 4-on-4. Όποιος θέλει να ανεβάζει το βίντεο και στα social media όπου και επιθυμεί. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μια βραδιά. Να είστε καλά. Καληνύχτα σε όλους.